Όχι, νομίζω ότι επειδή όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές αλλά όλοι σκέφτονται τον αγώνα της Τρίτης εναντίον της Σάλκη και νομίζω ότι όταν έρχεσαι εδώ να παίξεις έστω και 1% κάτω από το 100% δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν κλείσε τίποτα σωστά. Αυτό είναι το αποτύπωμα της κανονικοποίησης και το πρώτο κομμάτι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα νοοτροπίας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παίζουμε σε διεθνές επίπεδο 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Και αυτό που είδα σήμερα δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, επιστροφής από την Ευρώπη για να παίξει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλούς παίκτες στο ρόλο του. Πώς έχει συνηθίσει τη διαδικασία Ευρώπης Ελλάδας. Πώς το αλλάξει αυτό. I don't know. Δεν ξέρω πώς διορθώνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι με τους τραυματισμούς και πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι για να παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. I don't know. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω, είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό. Πάντως δεν νομίζω ότι θα είναι εντάξει να παίξεις ένα παιχνίδι για το οποίο όλοι, ο τύπος, η διοίκηση, μιλούσαν αυτές τις μέρες για τον αγώνα της Τρίτης. Εγώ πραγματικά ήμουν προσανατολισμένος σε αυτό το παιχνίδι το σημερινό. But I think I was the only one. I think, I don't know. Αλλά ίσως ήμουν ο μόνος που το σκεφτόμουν τόσο, δεν ξέρω. Every results had influenced about the team. Όλα τα αποτελέσματα έχουν επίδραση στην ομάδα. Even so when you, ακόμη και αν στην προπόνηση έχεις μια κακή μέρα, έχει αντανάκλαση στην απόδοση πάντα. Είναι τουλάχιστον θετικό ότι αυτό που έχει συνέβη νωρίς στη χρονιά, ένα μάθημα. But it is an expensive lesson. Ναι, αλλά είναι πολύ ακριβό μάθημα. I don't know, he had not trained with the group. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει προπονηθεί με την ομάδα.